Σήμερα θα σας πω το πρόβλημά μου. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στο χώρο αυτό. Αυτό είναι το 36ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να σας πω το πρόβλημά μου. Ο μικρός μου γιος αποφάσισε να παραιτηθεί από το περπάτημα. Έχω τρεις γιους. Οι δύο μεγάλοι περπάτησαν από 11 μηνών. Ο τρίτος έχει κλείσει τους 12, είναι σχεδόν 13 μηνών και αποφάσισε τελικά να παραιτήσει τις προσπάθειες. Έχει κάνει κάτι βηματάκια, 1-2 και μετά καθόταν είτε πιανόταν από κάπου. Μάλιστα, πριν 2 εβδομάδες περίπου, έκανε 3-4 βήματα κανονικά και τότε πίστεψε ότι επιτέλους έμαθε να περπατάει. Λέω, αυτό ήταν. Μετά από λίγες προσπάθειες ακόμα και ενώ φαινόταν πιο σίγουρο στα βήματά του, πήγε να πιαστεί από το τραπέζι, γλίστρησε και έπεσε με το πρόσωπο στην άκρη του τραπεζιού και χτύπησε δυνατά. Άρχισε να κλαίει, τον πήρα αγκαλιά, τον παρηγόρησα, του εξήγησα ότι συμβαίνουν αυτά αγόρι μου και ότι είναι φυσιολογικό κάποιες φορές να πέσει και να χτυπήσει. Βέβαια δεν κατάλαβε τίποτα από αυτά που του εξήγησα. Τέλος πάντων, έκανε μια μεγάλη μελανιά στο μάγουλο και μετά από λίγο ηρέμησε. Στην επόμενη προσπάθεια λοιπόν να περπατήσει, διέκρινε ότι φοβόταν. Αυτό ήταν. Από τότε δεν κάνει άλλα βήματα. Έχουν περάσει περίπου 10-15 μέρες και πάλι πηγαίνει πιάνοντας ή μπουσουλώντας. Νομίζω ότι αποφάσισε πως το περπάτημα δεν κάνει για αυτόν ή ότι ο ίδιος δεν κάνει για το περπάτημα. Και είναι κρίμα γιατί πίστευα ότι θα πηγαίναμε βόλτες μαζί, όταν θα μεγάλωνε θα τρέχαμε στο δασάκι εδώ δίπλα και που ξέρεις, ίσως κάποια στιγμή θα τρέχαμε και ένα μαραθώνιο μαζί. Αλλά όλα τα όνειρα που έκανα για μας πήγαν χαμένα επειδή παραιτήθηκε το περπάτημα. Δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία σας θυμίζει τίποτα, προφανώς και αστειεύομαι, όχι ότι δεν συνέβησαν όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι θα περπατήσει και δεν βιάζομαι ούτε τον πιέζω. Τον καθοδηγώ, τον ενισχύω, του δίνω κίνητρα, του βάζω παιχνιδάκια λίγο πιο μακριά μπας και πάει να τα πιάσει, αλλά ξέρω ότι ακόμα και αν πέσει και ξαναχτυπήσει, ακόμα και αν φοβηθεί, ακόμα και αν περάσουν ακόμα 1-2 μήνες, κάποια στιγμή θα περπατήσει. Και όταν θα ξαναπέσει, θα είμαι δίπλα του να τον παρηγορήσω, να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω, να τον στηρίξω, αλλά ξέρω ότι θα περπατήσει και έχω υπομονή. Πολλές φορές έχουμε συνεργάτες μας ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι που ξεκινάμε κάτι καινούριο το οποίο δεν το γνωρίζουμε ή δεν το έχουμε ξανακάνει και για το πρώτο διάστημα στεκόμαστε ακίνητοι. Μετά από λίγο αρχίζουμε να μπουσουλάμε και να βιώνουμε τον κόσμο από πολύ χαμηλά. Αργότερα καταφέρουμε να σταθούμε όρθιοι και να φτάνουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε καν ότι υπάρχουν, γιατί όταν μπουσουλάς δεν βλέπεις καν τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να το δεις είναι αν ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου σε πάρουν αγκαλιά. Είναι όπως όταν πηγαίνεις στις εκδηλώσεις ή όταν μιλάς με κάποιον πιο πετυχημένο και σου δείχνει τι άλλο είναι εφικτό, ποια είναι προοπτική. Επειδή σε παίρνουν στην αγκαλιά τους, βλέπεις πράγματα που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Και μετά δυναμώνεις, τα πόδια σου σχηματίζονται καλύτερα, αναπτύσσεις σιγά σιγά την ισορροπία και κάνεις μερικά βηματάκια έχοντας το γονιό σου να σου πιάνει τα χέρια. Αρχίζει να βιώνεις το περπάτημα. Αλλά όχι από μόνο σου, αρχίζει να βλέπεις αποτέλεσμα στην επιχείρησή σου ή σε οτιδήποτε κάνεις, επειδή κάποιος άλλος σε βοηθάει και σε πιάνει από το χέρι. Και μετά κάνεις το πρώτο σου βήμα μόνο σου. Κάνεις την πρώτη σου παρουσίαση, την πρώτη σου προσέγγιση. Και τι γίνεται, πέφτεις στον ποπό σου. Σου λέει ένα μπράβο ο γονιός σου, ένα δεν πειράζει και ξανασηκώνεσαι. Κάνεις μία ακόμα προσέγγιση, μία ακόμα παρουσίαση και πάλι πέφτεις στον ποπό σου. Ο γονιός σου λέει πάλι μπράβο, σου λέει πάλι δεν πειράζει, συνέχισε να προσπαθείς και μετά κάνεις κανονικά βήματα. Κάνεις 2, 3, 4 βήματα μόνος σου και πιστεύεις ότι πλέον μπορείς να περπατήσεις. Μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Έχεις κάνει τους πρώτους σου 2, 3, 4 συνεργάτες και τους έχεις κάνει μόνος σου. Πιστεύεις ότι πλέον όλα σου τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα. Και μετά πέφτεις και χτυπάς. Οι συνεργάτες σου τα παρατάνε. Τότε πηγαίνεις στο γονιό και σε παρηγορεί. Σου λέει ότι πιστεύεις σε σένα και ότι θα είναι δίπλα σου για να ξαναπροσπαθήσετε. Και πηγαίνεις ξανά πιάνοντας. Και πηγαίνεις ξανά να σου το δείξει ο γονιός. Χέρι-χέρι. Και αρχίζεις πάλι να πιστεύεις στον εαυτό σου. Και αν το κάνεις ξανά και ξανά. Και έχεις έναν ανάδοχο που έχει υπομονή και είναι δίπλα σου. Και αν έχεις και εσύ υπομονή και έχεις την πεποίθηση ότι σίγουρα θα καταφέρεις κι εσύ και ότι εκατομμύρια άλλοι το έχουν καταφέρει, τότε θα γίνει. Τότε θα περπατήσεις. Θα μπορείς να λειτουργείς μόνος σου ανεξάρτητα. Θα γίνεις ηγέτης. Θα μπορείς να σκαρφαλώνεις, να τρέχεις, να παίζεις μπάλα με τα μεγάλα παιδιά. Να κερδίζεις promotion, να αναπτύσσεις ομάδα. Και μετά, όπως τα μεγάλα αδέρφια κάνουν με το μικρό, να αρχίσεις να δείχνεις και σε άλλους πώς να περπατάνε. Και να τους πιάνεις από το χέρι. Και να τους λες δεν πειράζει και μπράβο. Και όπως ένα μωρό θα περπατήσει,
είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί από το περπάτημα, έτσι και εσύ είναι σίγουρο ότι θα γίνεις επαγγελματίας και θα φτάσεις στους στόχους σου. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθείς. Μπορεί να σου τύχουν αναποδιές, μπορεί να αποσυρθείς για λίγο για να ανασυνταχθείς, μπορεί να ξαναζητήσεις βοήθεια και να πας με έναν μεγάλο από το χεράκι. Αλλά αν συνεχίσεις, αν σηκώνεσαι όρθιος, αν δεν παραιτηθείς, τότε είναι 100% σίγουρο ότι θα τα καταφέρεις. Θα ήταν κακό να περιμένετε 2,5 χρόνια για να γίνετε διαμάντη με πάνω από 300 άτομα ομάδα? Όχι. Οπότε, αν δουλεύετε σκληρά, κάνετε παρουσιάσεις, εγγραφές, εκπαιδεύσεις κτλ., το πιο δύσκολο πράγμα μετά από όλα αυτά είναι να μην τα παραδείσετε. Θα πρέπει να μείνετε. Και θα πρέπει να το κάνετε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και κάποια στιγμή θα κουραστείτε να το κάνετε. Η γυναίκα σας ή ο άντρας σας θα σας γκρινιάζει. Οι φίλοι και οι συγγενείς θα σας λένε: καλά, ακόμα ασχολείσαι με αυτές τις δουλειές. Πότε θα βρεις μια κανονική δουλειά? Και εσείς θα το κάνετε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και αν το ξέρετε, μια μέρα θα γίνετε και εσείς διαμάντια. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα αυτή την αναλογία με το παιδί και το περπάτημα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με τη δουλειά μας ή με οτιδήποτε άλλο επιχειρούμε να κάνουμε. Και πρώτον, σκεφτείτε το αυτό ως ότι εσείς είστε τα μωρά και του μαθαίνετε να περπατάτε και περνάτε από όλα αυτά τα βήματα. Και δεύτερον, ότι έχετε τα δικά σας μωρά και να είστε για αυτά τα μωρά ο γονιός. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και ενδιαφέρουσα τη σημερινή ιδέα. Για να δείτε τα προηγούμενα βίντεο και για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο, και μάλιστα στα επόμενα βίντεο θα βάλω όταν θα μάθει να περπατάει ο μικρός, πηγαίνετε στο κανάλι μου στο YouTube, πατήστε το κόκκινο κουμπί ώστε να γραφτείτε και να λαμβάνετε όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Επίσης, ακολουθήστε με στη σελίδα μου στο Facebook, Greek MLM Coach. Μπορεί η ιδέα και το περιεχόμενο των βίντεο και των δημοσιεύσεών μου να είναι κυρίως γύρω από τη δουλειά μου στο δικτυακό marketing. Ωστόσο, πολλές ιδέες μπορούν να εφαρμοστούν σε οτιδήποτε κάνει κάποιος. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής. Συνεχίστε να περπατάτε, μην παραιτηθείτε από το περπάτημα και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!